συμπεριφέρονται. Είτε εξ αδυναμίας, είτε διότι τους υπαγορεύουν άλλοι τι πρέπει να κάνουν και αυτοί ακολουθούν. Συνάκτουν συμμαχία Αθηναίοι με τους Μακεδόνες. Μόλις συνάκτουν συμφωνία ειρήνης, ο Φίλιππος, ο οποίος ειρήστο με παρόδο δεν έχει ουδενία σχέση όσον αφορά τον χαρακτήρα με τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος όταν του έλεγε ο Παρμενίο να πολεμήσουμε το βράδυ, είπε δεν υποκλέπτω την νίκη. Ο δε Φίλιππος ό,τι υπήρχε μπορούσε να φανταστείς, το έκανε. Αυτό δεν ενδιαφέρει για έναν ηγέτη, ενδιαφέρεται για τους λαούς, δεν το έκανε για τον εαυτό του, ως εκ τούτου κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Ο Φωτίων στη βιογραφία του Φίλιππου γράφει πολλά πράγματα που ήταν και φιλομακεδόν ο Φωτίων, μεταξύ άλλων έλεγε ότι πριν εισέλθουν τα στρατεύματα των Μακεδόνων σε μία πόλη, εισήλθε το πρώτα το Χρυσίον. Έτσι. Τακτοποιούσε δηλαδή με δωροδοκίες τους αντιπάλους και έκανε πολλά. Κάποια άλλη φορά μπορεί να πούμε μερικά τεχνάσματα τα οποία είναι εντυπωσιακά. Τώρα θα τον έπιανε το ΣΔΟΕ. Ποτέ. Μόλις συνάπτουν συμμαχία, την άλλη μέρα δεν μπορούσε να πάει, αλλά αμέσως πολεμικό πλοίο από τη Μακεδονία πηγαίνει στο λιμάνι του Πειραιά. Αυτό είναι σαφής παραβίαση της συνθήκης. Εχθές την υπογράψαμε. Τι δουλειά έχει το πολεμικό πλοίο να έρθει εδώ χωρίς κανείς να το ζητήσει? Ρωτούν οι Αθηναίοι εκεί τον καπετάνιο για ποιο λόγο ήρθες και απαντά ο καπετάνιος ήρθα προς αναζήτηση ξυλίας. Εδώ επρόκειτο περιενός εμπεγμού προκλητικού διότι όλη η ξυλία των στόλων της εποχής εκείνης προήρχονται από τα δάση της Μακεδονίας. Δεν είχαν ξυλία Αθηναίοι. Οι Αθηναίοι είχαν ελιές που απαγορευόταν να τις κόψει επί ποινή θανάτου. Δεν είχα ξυλία, πού ήταν πριν την ξυλία. Όλοι οι στόλοι, Αθηναϊκοί, Σπαρτιατικοί, των Ρωμαίων, αργότερα του Αλεξάνδρου, των Ρωμαίων, των Βυζαντινών, των Οθωμανών, γι' αυτό δεν μείναμε χωρίς δάση στη Μακεδονία. Αυτό θα σας το πούνε οι Θεσσαλόγοι δηλαδή. Αφού λοιπόν οι Αθηναίοι αγόραζαν ξυλία από εδώ για να κάνουν καράβια, ήταν καθαρά προσυμπατικός ο λόγος και το επιχείρημα που έφερε ο καπετάνιος όταν πήγε στο Αθηναίο και του είπε για ξυλία. Δεν αντέδρασαν οι Αθηναίοι. Έφυγε ο καπετάνιος. Όταν ο Δημοσθένης που έλειπε το πληροφορείται, ο Οργύλος στην αγορά των Αθηνών τους λέει τα εξής. Έπρεπε να το βυθίσετε. Διότι όταν ο εχθρός στέλνει ένα πλοίο και δεν αντιστεκόμαστε, μετά θα στείλει πολλά. Και όταν ο εχθρός στέλνει ένα μικρό πλοίο, μετά θα στείλει μεγάλα. Πόσο δίκιο είχε, μετά από λίγες μέρες έσπασε τη συμφωνία ο Φίλιππος και επετέθη εναντίον των Αθηνών. Να το μεγάλο έγκλημα που κάνει η ελληνική πολιτική από τη στιγμή του χώρα ακόμα. Όταν αφήσεις λοιπόν το μικρό σπυράκι και δεν κοιτάξεις να το θεραπεύσεις την ώρα που πρέπει, αυτό θα γίνει όγκος. Και τότε θα αργά και θα τρέχεις. Αυτό είναι λοιπόν το μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε και τώρα ερχόμαστε σε μια δύσκολη θέση και κάθε φορά λέμε θα υποχωρήσουμε διότι οι Τούρκοι είναι δυνατοί. Δεν υπάρχει μία μάχη που να έφεραν οι Έλληνες από τα προϊστορικά χρόνια που γνωρίζουμε από τη μυθιστορία μας μέχρι σήμερα που να έτυχε να μην πολεμήσουμε εναντίον ισχυρότερου αντιπάλου από πλευράς αριθμού. Μία, να πούμε ότι είμαστε εμείς περισσότεροι. Σε όλες τις μάχες έτυχε να είμαστε λιγότεροι. Αν ακολουθούσαν το ίδιο παράδειγμα οι προγονείς μας, τώρα δεν θα χρειαζόταν να συζητούμε, δεν θα ήμασταν εδώ δηλαδή εμείς. Δεν ξέρω τι ράτσα θα ήμασταν. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, πάντα μας φοβίζανε για τους δυνατούς Τούρκους για να αγοράσουμε όπλα. Θα θυμάστε ότι όταν είχαμε χρήματα, τώρα δεν το λένε. Τώρα έχουμε ειρήνη. Αλλά πριν από 5-6 χρόνια ακόμη, μόλις ερχόταν η άνοιξη, μιλούσαν για θερμό επεισόδιο, αναμένεται το θέρος, το οποίο δεν έγινε ποτέ. Αλλά ήταν μια προετοιμασία του λαού για να μας πει το αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο ήθελε τις μίζες, ότι πρέπει να αγοράσουμε όπλα, αφού θερμό επεισόδιο, τι θα κάνουμε. Να δικαιολογήσουν δηλαδή στον ελληνικό λαό τη σπατάλη για όπλα τα οποία πάντα αγοράζαμε χωρίς να μας χρειάζονται. Από τα Leopard των Γερμανών που τα πήραμε χωρίς βλήματα, προσέξτε. Πήραμε τα άρματα χωρίς βλήματα. Τα είχαμε για παρέλαση. Δεν χρειαζόταν, ήμασταν εμείς. Μέχρι τα αεροπλάνα, τα οποία κάποια από τα στοιχεία, δεν είμαι τεχνικός, να τα ξέρω, κάποια από τα στοιχεία έλειπε και το οποίο έπρεπε να περιμένουμε να μας το δώσουν οι επιχειρήσεις που είχε ο κύριος Κόκαλης, οι οποίες βέβαια ήταν αμερικανικές, αν θέλανε να μας το δώσουν. Τέτοια πράγματα αγοράζαμε. Εν πάση περιπτώσει, κάποτε ο Ποδοσάκης είχε πει, όταν είχε το καλλιτουργείο, ότι
Δεν με στεναχωρεί τόσο πολύ που με πιέζουν οι κυβερνήσεις να αγοράζουμε όπλα που δεν τα χρειαζόμαστε, αλλά δεν έχω πού να τα βάλω. Να σκεφτείτε δηλαδή. Από ποια εποχή γίνεται αυτό το κορπάκι και αυτό το παραμύθι, αγοράστε και δεν βάλετε σε κάποια άκρη, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, δεν έχει όλα αυτά τα χρόνια να επιδείξει μια επιτυχία τον τύπο στρατός. Εδώ δεν μπόρεσε να κάνει κουμάντο ούτε τους Κουρδούς ούτε 5-10 ανθρώπους όπου έχει αναμειχθεί μέχρι στιγμής. Αυτό δεν σημαίνει ότι λέω να κάνουμε πόλεμο προς Θεού, δεν λέω αυτό το πράγμα, αλλά έχει γράψει ο πρώην πρίτανης του Μακεδονία, ο Ηλίας ο Κουσκουβέλης, ένα βιβλίο για την αποτρεπτική απειλή. Βέβαια αυτός μιλάει για πυρηνική αποτρεπτική απειλή, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο. Η αποτρεπτική απειλή, όπως λέει και ο Φόκλαους από τη φιλοσοφία του πολέμου, τι λέει, ότι αν ο εχθρός γνωρίζει ότι αν σε χτυπήσει θα του το ανταποδώσει σε ένα ανάλογο χτύπημα στο κάπου αλλού, δεν μπορεί να σε χτυπήσει ποτέ. Όταν γνωρίζει όμως ότι εσύ θα αποχωρήσεις, τότε θα προχωράει βήμα. Και όταν σε φέρει στον τοίχο και υποχρεωθείς εκ των πραγμάτων πια, γιατί μπήκε μέσα στο σπίτι σου εκεί τι θα κάνεις, τότε θα είναι αργά. Να γιατί λέω ότι η συμπεριφορά είναι φοβική, πολύ περισσότερο από ό,τι πρέπει. Ενώ μπορούσαν να γίνουν του κόσμου τα πράγματα πριν φτάσουμε σε εκείνο το σημείο, που ενδεχομένως ήταν αργά. Δεν ήταν τυχαίο όταν φώναζε, δεν ήταν φασίστας ο Ανδρέας Παπανδρέου όταν έλεγε «Επιθύστε το χώρα». Και βέβαια ήταν σε συνεννόηση με τον Καραμαλή να γίνει αυτό για να δείξουμε ότι ο λαός είναι έτοιμος να δημιουργήσει καταστάσεις, ας πούμε. Τώρα, τι να πρωτοβηθήσεις την ώρα που κάνουν κολπάκια. Εν πάση περιπτώσει, ας ευχηθούμε. Αυτό μόνο μπορούμε να κάνουμε. Εγώ τουλάχιστον το εύχομαι, μόνο το εύχομαι. Κάποια στιγμή στα αρμόδια υπουργεία να μπουν άνθρωποι που έχουν στην αίσθηση των ευθυνών τους και του χρέους τους και προς το λαό, αλλά και προς τον όρκο που δώσανε για εφαρμογή του συντάγματος. Να παράξουν νέα ασφάλεια στον ελληνικό λαό, την οποία δεν έχουν. Αυτά. Εντάξει, δουλειά, σας καθυστέρησε λίγο. Ένα σχόλιο να κάνω, που λέγατε για τα δάση της Μακεδονίας. Εδώ δίπλα στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ένα χωριό που λέγεται Δρυμός. Δεν υπάρχει ούτε ένα δέντρο στο Δρυμό. Έχει όνομα όμως.